Δυστυχώς, από ό,τι είχαμε πει μέχρι τώρα, δεν έχει γίνει κάτι. Mm-hmm. Λοιπόν, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει κάτι, εμείς ήδη έχουμε ξεκινήσει τη συλλογή των απαραίτητων εγγράφων, να σχηματιστεί ο φάκελος, η οποία θα καταφύγουμε σε αγωγή. Μάλιστα. Για πόσους εργαζόμενους μιλάμε, κύριε Καλογιαννάκη? 49 εργαζόμενους. Σε επίπεδο Κρήτης, 49? Σε επίπεδο Κρήτης, ναι. Σε επίπεδο Κρήτης, οι οποίοι χρειάστηκε οι άνθρωποι να δουλέψουν για να καλύψουν τις ανάγκες άλλων περιοχών στο κέντρο σας, αλλά το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πληρώθηκαν χρήματα που έβαλαν από την τσέπη τους. Σωστά, σωστά. Και αυτό και το νόμιμο που πρέπει να πάρει ο καθένας. Mm-hmm. Υπάρχει βάση νόμου, υπάρχει μια αμοιβή, η οποία κάθε υπάλληλος όταν φύγει από τον τόπο εργασίας του ή μεταβεί σε ένα άλλο, παίρνει ένα ποσό συγκεκριμένο. Δεν ζητάνε ούτε κάτι παράλογο, κάτι που δεν ισχύει. Ζητάνε αυτό που μπορεί ο νόμος. Απλά. Απλώς, όπως είπαμε την περασμένη φορά, λόγω της προηγούμενης διοίκησης, αδυναμία της προηγούμενης διοίκησης, της εδώ διεύθυνσης από μάλιστα, δεν έγινε το χαρτί που έπρεπε να γίνει και φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Τι εννοείται δεν έγινε το χαρτί που έπρεπε να γίνει? Έπρεπε δηλαδή να συνταχθεί ένα έγγραφο το οποίο θα πήγαινε στα κεντρικά που θα έλεγε ακριβώς ότι 49 εργαζόμενοι... Όχι 49, έπρεπε να πει ότι από τη στιγμή που οι ανάγκες της Κρήτης ήταν πολύ μεγαλύτερες από το πρώτο επιτρεπόμενο όριο που ήταν τα 60 εκτός έδρας αναργαζόμενο, να αυξηθεί το όριο βάσει νόμου όπου υπάρχει αυτό, περισσότερα, δηλαδή αναλόγως πώς είχαμε κάνει, πρέπει να φτιάχνει τη διοίκηση από εδώ και να πει ότι εμείς καλύπτονται στις βάρειες, δεν είναι ικανό το ποσοστό αυτό που ορίζει ο νόμος να μας καλύψει, πρέπει να γίνει αύξηση του ορίου. Το όριο βέβαια μπορεί να αυξηθεί και μέχρι τα 200 ανά άτομο. Εμείς δεν ζητούσαμε τόσο πολύ, ζητούσαμε να καλυφθεί το όριο εδώ πέρα που ήταν γύρω στα 120 εκτός έδρας. Για τα 60 είσαστε, δηλαδή θέλετε να πείτε καλυμμένοι, διότι για αυτό ορίζει... Ήδη έχει φύγει το, από ό,τι συζήτησα χθες εδώ με το Γραφείο Μεσορροσίας, ότι ήδη οι πρώτοι μήνες του 2016, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και Μάρτιος, έχουν ήδη σταλεί και δεν είναι στη διαδικασία πληρωμής. Μάλιστα. Για τα 60 λοιπόν τα οποία δικαιολογούνται εκτός έδρας είσαστε καλυμμένοι, από εκεί και πάνω βάσει των αναγκών δεν είχε σταλεί το σχετικό έγγραφο. Σωστά. Τώρα να ρωτήσω κύριε Καλογιαννάκη, καλά, γιατί χρειάζονται τέτοιου είδους έγγραφα? Είναι το τυπικό, δεν ξέρουνε ότι δεν υπάρχουν βάρδιες για να βγουν εκεί στη Σιτία, εκεί στη Βιάνο, εκεί στην Ιεράπετρα, γύρω γύρω και τριγύρω σε όλη την Κρήτη, στα κέντρα υγείας νότια του Ρεθύμνου, των Χανίων κλπ? Ξαναδείτε, αυτός ο νόμος όταν βγήκε δεν αφορούσε μόνο το ΕΚΑΒ. Αφορούσε γενικά όλο το δημόσιο. Υπάρχουν υπηρεσίες που ίσως με το δικό με τη δική μας λογική να έκαναν παραπάνω, ίσως εκτός έδρας από ό,τι έπρεπε να κάνουμε, δικαιολογούσαν έστω. Mm-hmm. Εμείς όμως αυτό που κάνουμε είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, εμείς δεν επιθυμούμε να φύγουμε από το τόπο εργασίας να πάμε κάπου αλλού. Το επιθυμεί η υπηρεσία, μας καλεί η υπηρεσία για να το καλύψουμε, καταλάβατε. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπάρξει μια ειδική ρύθμιση στο ΕΚΑΒ, όπως αυτή τη στιγμή υπόσχονται από την ειδική διοίκηση ότι θα αυξηθεί το ανάλογο όριο για το 2017. Μάλιστα. Μια ολόκληρη διαδικασία που σας φέρνει σε αυτή την δύσκολη θέση. Ξεκινήσατε λοιπόν τη συλλογή των εγγράφων προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτός ο φάκελος, τον οποίον θα αποστείλετε πια στη δικαιοσύνη ή μέσω της νομικής οδού, πείτε το όπως θέλετε, διεκδικώντας δεδουλευμένα εκτός βάρδιες. Και για τον κόσμο που ρωτάει, μιλάμε ότι θα πάτε κάπου, θα μείνετε κάποιες μέρες, αλλά θα πρέπει να καλύψετε μόνοι σας, και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουν και ακριβώς από τα κεντρικά σας, και τη στέγασή σας και το φαγητό σας, έτσι? Ακριβώς όπως το λέτε. Έτσι. Είναι λοιπόν τα περισσότερα χρήματα που ήδη έχουν δοθεί από την τσέπη του κάθε εργαζόμενου. Αυτό είναι το βασικό από όλα. Δηλαδή έχει δώσει κάποια λεφτά κάποιος και πρέπει λογικά να τα πάρει πίσω. Mm-hmm. Παρόλο που είχαμε και μια καθυστέρηση, όπως καταλαβαίνετε, από πρώτη 16 αυτή τη στιγμή συμπληρώνουμε 22 μήνες απληρωτή, που το αφήσαμε στην άκρη και όπως έχετε δει, ούτε απεργίες έχουμε κάνει, ούτε στάσεις έχουμε κάνει, ούτε το καλοκαίρι σταματήσαμε να δουλεύουμε. Παρόλο που είμαστε απληρωτοί, απλώς διεκδικούμε αυτό που δικαιούμαστε, τίποτα παραπάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάω αυτό το δεδομένο. Ρωτώ, η άσκησή σας τελικά, η πρώτη παγκρίτια πληρωμάτων του ΕΚΑΒ, πώς πήγε? Από τα πρώτα αποτελέσματα φαίνεται ότι πήγε άκρως ικανοποιητικά, χωρίς να έχουμε μπει όμως σε διαδικασία να αναλύσουμε
την άσκηση, δηλαδή τις λεπτομέρειες, να πω έτσι καλύτερα. Πιστεύω ότι ήταν βάση των συνθήκων του χρόνου που είχαμε πολύ επιτυχημένη, ειδικά ιδίως οργανωτικά ήταν πολύ άψογη, είμαστε μέσα στα όρια και στους χρόνους που είχαμε οριοθετήσει. Πιστεύω ότι πάντα υπάρχει περιθώριο να γίνει κάτι πολύ, να γίνει κάτι πολύ καλύτερο, να βελτιωθούμε. Πιστεύω ότι του χρόνου ή τον άλλο χρόνο, δεν ξέρω πότε θα, αν θα ξαναγίνει και πώς θα ξαναγίνει, θα είμαστε πολύ πιο έμπειροι και πολύ πιο έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε κατάσταση συμβεί. Και νομίζω ότι το επόμενο βήμα είναι να προσπαθήσουμε να βάλουμε και τον πολίτη μέσα σε αυτή τη διαδικασία παρακολούθησης, να δείξει ένα ενδιαφέρον, να δει γιατί εμείς προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον που από την άλλη εγώ θα τολμούσα να πω, θα έπρεπε να δείξουν και κάποιοι άλλοι φορείς, έτσι ώστε να βοηθήσουν να λειτουργείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, διότι εκτός από την περιφέρεια δεν νομίζω και για να το αποκαταστήσουμε, κύριε Καλογιαννάκη, να υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι να βοηθούν και να συνεισφέρουν, έτσι ώστε να μπορούν πράγματα να καλύπτονται οικονομικά στο κέντρο, έτσι, για τη λειτουργία του. Σίγουρα. Το πρώτο μέλημα δεν είναι αυτό. Το πρώτο μέλημα, θα σας πω ποια διαδικασία. Ο διασώστης, να ξέρετε, ο συνειδητοποιημένος, θα πω, διασώστης που ενδιαφέρεται για τη δουλειά του, δίνει παραπάνω από το 1 τρίτο το ρεπό του ανά έτος και το αφιερώνει στην εκπαίδευση. Αφιλοκερδός, χωρίς να ζητάει κάτι παραπάνω. Έτσι, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Δεν υπάρχουν πάρα πολλοί που κάνουν κάποια δουλειά και αφιερώνουν το 1 τρίτο το ρεπό του ανά έτος για να ασχοληθούν με αυτό. Για να σχολείται με εκπαίδευση, με την πρόληψη, με την μάθηση, με ό,τι θέλετε. Βάλτε. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα, οπωσδήποτε από το πώς το είπατε, θέλει κάποια βοήθεια. Προεκάμψαν προϋπολογισμός, πώς να καλύψει, δεν έχει προβλέψει να καλύπτει τέτοια είδους ασκήσεις. Δεν έχει προβλέψει να βγει ένα χρηματικό ποσό το οποίο να διαθέτεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν, αναγκαστικά, για να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Εμείς είμαστε στη δυσκολότερη θέση έτσι και αλλιώς όλων. Εμείς πρέπει να το κάνουμε ήδη πάλι αυτό και εμείς πρέπει να κυνηγήσουμε να υπεραιώσουμε όλα όσα αυτά χρειάζονται για να γίνει μια άσκηση ή οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε. Είναι καλό οι τοπικές αρχές και ο κόσμος να ενδιαφερθεί, γιατί αυτό, ειδικά το ΕΚΑΒ στην Κρήτη, είναι πρωτοπόρο, όπως έχουμε ξαναπεί. Προσπαθεί και βλέπει μπροστά, προσπαθεί να βελτιώνεται συνεχώς, προσπαθεί υπηρεσίες προς τον πολίτη να είναι οι καλύτερες δυνατές σε μια εποχή η οποία είναι πολύ δύσκολη, με την κρίση την οικονομική, όπως ξέρετε όλοι. Mm-hmm. Έτσι. Και σε αυτό το δρόμο βαδίζουμε έτσι κι αλλιώς.